Εγώ το έχω ψάξει και δασκαλό που λέει από τη δική μου πλευρά και τι συμπέρασμα έχω βγάλει. Έρχεται ο ΟΤΕ δια του εργολάβου, δηλαδή δια τη Άκτορ Ελλάδα που έχει αναλάβει τα καφάλα αυτά να τον κρυμνήσει, υποβάλλει μια κατάσταση με τι θέσει που πρέπει να μπουν τα καφάλα για να γίνει πιο γρήγορο το ίντερνετ και όλα αυτά. Υπογράφει ο Δήμος και κρίνει διότι οι φρασκές και τα πεζοδρόμια είναι του Δήμου και δεν είναι κανενός ούτε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, δεν νομίζω ότι πήγε ένας μηχανικός να ελέγξει έστω μία θέση, όχι δύο, εκτός αν έχει άλλη πληροφόρηση εσείς, να δει αν η τάδε θέση είναι καλή. Έχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις οποίες μπορούσε κάλλιστα να πούνε να καβάω σε χώρο που είναι προς τον κοινόχρηστο, έξω από τα πεζοδρόμια, δεν πήγανε, αλλά πήγαν μπροστά σε σπίτι ή καταστήματα ανθρώπων. Αυτό γιατί το λέω. Κοιτάξτε, για να είμαστε ρεαλιστές. Όλες τις θέσεις δεν μπορεί να τις ελέγξει καμία τεχνική υπηρεσία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά, αφήστε να ολοκληρώσω, αλλά θα μπορούσε κάνει το έχει μια γνώμη. Να ρωτηθεί κάποιος, να πάνε να δούνε. Διότι όταν σκάβει και το κουτί το καθό ο άλλος, δεν μπορεί ο δημότης να του πει δεν είναι καλή η θέση αυτή εδώ. Το γράφει. Και κάτι άλλο σε αυτό που είπατε προηγουμένως για να μετράμε τα λόγια μας εδώ μέσα. Είπατε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και ό,τι προτείνουμε φέρνουμε απάντηση. Εγώ την περιμένω την απάντηση ακόμη για το δεύτερο τρίτο δημοτικό σχολείο Χοναργού την πρόταση που έκανα. Ας έχουν περάσει 8 μήνες. Δώστε μια απάντηση, πες ένα όχι, κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είχαμε προτείνει, το είχε πει και ο Γιατρής Χωριστά και εγώ ανεξάρτητα, μπροστά στο δεύτερο τρίτο δημοτικό στο 17 Νοέμβρη να γίνει ένα έργο, μια υπερίσωση. Για την οποία δεν δώστε μια απάντηση. Έχετε πάρει πάντως κύριε Τίγκα προφορικά πολλές απαντήσεις. Έχετε δει και τα σχέδια, έχετε δει και τις γέφυρες του κυρίου Στάιπου. Αν δεν έχετε γνώσει τώρα, δεν είναι τίποτε η γέφυρα. Κάθασε στον τύπο, εντάξει, στον τύπο. Πού καταλήξατε, δεν κάνει. Πού καταλήξατε, δεν είχαμε καταλήξει, θα το είχαμε κάνει και έργο. Δεν έχουμε κατέληξη. Τώρα σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση που κάνετε στις ακούς, είναι η ίδια απάντηση και για εσάς, καθαρή, ότι και εσείς αν έχετε πρόβλημα, ελάτε στην τεχνική υπηρεσία να το δούμε. Γιατί δεν μπορεί να ελέγξει όλα αυτά η τεχνική υπηρεσία, ούτε ακολουθούν τα συνεργεία ποτέ ακριβώς στο στενιάγραμμα τις περισσότερες φορές. Και έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα τα παρακολουθούμε και τα λύνουμε. Και εσείς καλό θα είναι να βοηθάτε τις υπηρεσίες και να μην είστε σαν την προεκλεγόμενη μόνο στην χώρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ορθώ, κύριε Ράψατε, όσοι άνθρωποι γράψατε, κατοίκους των Δαρδελίων μαζί με τις ευχές ότι κανονίσετε να πάρουν 150.000. Όχι, δεν είπα ότι κανόνισα. Τόσο είναι και αυτό. Εγώ δεν είπα ότι κανόνισα, είπα ότι γράφτηκε στο προϋπολογισμό. Εσείς όμως όταν είχαν οι κάτοικοι της Δαρδελίων είπατε ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει τίκα. Και σας λέτε ότι υπάρχει και η τροπή. Δεν ξέρετε να πάρει και η τροπή. Υπάρχει και η τροπή.